την αλήθεια φτάσαμε στη Μελβούρνη. Καμιά 23-24 ώρες πόσο κάνω. Ωραία ήταν. Έλλη. Όχι. Όχι έτσι, όχι. Δεν μου λες, έχω μια απορία. Εσένα σου άρεσε το IGTV, το χρησιμοποίησες, θα το χρησιμοποιήσεις το Instagram TV. Αυτός είναι ο πιο εύκολος και συνηθισμένος τρόπος για να κινούνται εδώ οι ντόπιοι στην Δομινικανή Δημοκρατία. Λέγεται Moto Conjo. Όλα. Yes, όλα, ¿cómo está? Muy, muy bien. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Es un Moto Conjo? Moto Conjo. ¿Conoces Grecia, hermano? No, lo conozco, pero te conozco a ti. Mira enfrente, aquí está por mí. Sí, pero conoces Grecia, ¿eh? Sí, sí, la conozco. Ah, perfecto. Dite ya, Tinali, pero. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Jensi. ¿Cómo? Jensi. Jensi. Yes. ¿Qué es esto, ah? Jordan, reverencia Jordan Basket. Jordan, ah. Yes. Σκουλαρίκι Jordan, es μεγάλο. Tú sabes que yo soy el mejor. Estamos aquí en Super Bowl, Grecia. Jensi, el dueño de la poesía. Ya tú sabes, mi hermano, que yo soy el número uno. Jensi 32, yo siempre lo vacuno con costa. ¡Vamos! Vamos al restaurante, no fumamos la langosta. Έτοιμη για το καταπληκτικό μας βραδινό με τη Χριστίνα. Τον Όλιβερ, τον Ρομπέρτο και φυσικά τη Μίλα. Γεια σου Μίλα. We shall begin. Μόλις μάθαμε ότι έχουμε 2 ώρες καθυστέρηση και θα χάσουμε το connection που έχουμε στη Μαδρίτη γιατί δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Και on top of everything, δείτε πως είναι η Χριστίνα. Ωραία μου, πού πας έτσι. Έλα. Και ερχόμαστε τώρα εδώ να μάθουμε τι θα γίνει άμα θα μας βάλουν σε άλλη πτήση. Μαδρίτη, otra compañía tiene que hacer el cambio. Entonces, έχω μια ιδέα, τη χάσαμε την πτήση μας από Μαδρίτη για Αθήνα, να πετάξουμε για Θεσσαλονίκη. Τέλεια ιδέα. Πάμε τότε για αυτά τα πράσινα, τα ωραία που φτιάχνει η μαμά σου. Πώς λένε τα πράσινα? Ντολμαδάκια. Και εκεί που είσαι εκνευρισμένος γιατί νομίζεις ότι όλα έχουν γίνει για να ταλαιπωρηθείς, συνειδητοποιείς ότι ήταν μια ακόμα ευκαιρία για να ταξιδέψεις λιγάκι και στην Ευρώπη, στα αεροδρόμια της Ευρώπης και λες μέσα σου, αν έχεις τύχη, διάβαινε. Τον ρώτησα 10 φορές,